Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας, το νέο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας τον αγώνα της δεύτερης ημέρας ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και το Ηράκλειο. Αγώνα της πρώτης ημέρας, τον δεύτερο αγώνα. Τώρα έχουμε την παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Νούμερο 5 ο Άγγελος Κωνσταντινίδης, νούμερο 7 ο Δημήτρης Ζερβός, νούμερο 9 ο Νικόλας Ευαγγελίου, το νούμερο 10 ο Ανδρέας Κουστένης, το νούμερο 15 ο Βαγγέλης Αδαμόπουλος, το 17 ο Νεοκλής Αβδάλας, το 18 ο Ιωνίσης Ρημαγμός, το Αθανασόπουλος ο Δημήτρης το 20, ο Ρέστης Βλάσης ο αρχηγός της ομάδας το 21, ο Θοδωρής Παναγιωτόπουλος Ανδριτσόπουλος το 24, ο Ιάσον Μπίνης το 28 και το 30 ο Δημήτρης Ντάψης. Ο Γιάννης Σιούτης στον πάγκο. Νούμερο 5 ο Αλέξανδρος Μακράκης. Ο Γιάννης Πινθουράκης με το 6. Ο Γιώργος Κουγιουμτζής το 7. Ο Γιάννης Κανατάκης με το 8. Ο Θοδωρής Γενιτσαρίδης με το 10. Ο Γιώργος Σαρατουλάκης με το 11. Ο Γιώργος Τέιλορ με το 13. Ο Λαοκράτης Βασιλάκης με το 14. Ο Τζόρτζης με το 15. Ο Σαβουλίδης με το 16. Ο Κωνσταντίνος Σαβουλίδης. Με το 17 ο Νίκος Μουλιανιτάκης. Και με το 20 ο Μανώλης Μουτάφης. Αυτή είναι η 12 που επέλεξε ο Γιώργος Μακράκης να εκπροσωπήσουν το Ηράκλειο σε αυτή την διοργάνωση. Δύο ομάδες που τα είπαν και πέρσι. Και δεν τα είπαν μόνο θεωρητικά, τα είπαν και πρακτικά. Γιατί πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά που θα δείτε ήταν παρόντα και πέρσι στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελληνίου στην Κυψέλη, όπου διεξήχθη η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδων. Ο Παναθηναϊκός ως εξάστερος τότε, η δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία βέβαια τώρα δεν συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της, συμμετείχε φέτος μάλλον στην τρίτη κατηγορία της ΕΣΚΑ και δεν τα έχει δικαίωμα πια να συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία και να διεκδικεί τον τίτλο. Ενώ το Ηράκλειο, μια πολύ νεανική ομάδα πέρσι, παιδιά, πολλά παιδιά, γεννημένα τον 2006, ένα χρόνο μικρότερα σε σχέση με το περσινό όριο ηλικίας. Φέτος όμως έχουν φτάσει στο όριό τους και θέλουν να εξαργυρώσουν την περσινή τους εμπειρία με ό,τι καλύτερο. Βεβαίως η αποστολή τους είναι δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά πάντα, γιατί πάντα μας αρέσει να μιλάμε με τη θεωρία, σε αυτά τα μάτς είναι το φαβορί της συνάντησης, αλλά είπαμε, φαβορί και outsider υπάρχουν μόνο μέσα στο γήπεδο και εκεί. Αυτός είναι ο καθρέφτης. Και οι δύο προπονητές, οι εποδός τους, που τους μιλήσαμε πριν την έναρξη του αγώνα, μας είπαν ότι θέλουν να γίνουν καλοί αγώνες, να τα ευχαριστηθούν τα παιδιά, γιατί είναι μια εμπειρία, όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι και το όποιο όφελος για τα παιδιά ξέχωρα από την τελική τους κατάταξη. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, για τις δύο ομάδες. Μένουμε όμως τουλάχιστον σε αυτό που σας λέγαμε, ότι οι δύο ομάδες είναι οι πιο έμπειρες από τις 8 που έχουν έρθει εδώ στην Καρδίτσα για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Δεδομένου ότι είπαμε πολλά παιδιά παρόντα και πέρσι στην αντίστοιχη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και θα δούμε κατά πόσον αυτή η εμπειρία θα τους φανεί χρήσιμη στην φετινή διοργάνωση. Στο παιχνίδι που ξεκίνησε την ημέρα μας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας, στο νέο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας, ο Προμηθέας επικράτησε του Ηρακλή Κοζάνης με 58-42.
Ενώ και στο άλλο παιχνίδι που έγινε στο ΔΑΚ της Καρδίτσας, η 10 επικράτησε το πρωτέα σχηματαρίου με 83-58. Αυτή την ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι. Βλέπουμε τον Ζερβό, τον Αβδάλα, τον Αδαμόπουλο, τον Κουστένη και τον Βλάση. Αυτή είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Σαραντουλάκης, ο Μουτάφης. Για το Ηράκλειο που αγωνίζεται φυσικά με τις γαλάζιες εμφανίσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός με τα λευκά και τις πράσινες λεπτομέρειες. Στο τζάμπολ προσπάθησε ο Κουγιουμτζής και τα κατάφερε να δώσει την μπάλα στην ομάδα του με τον Γενιτσαρίδη το Ηράκλειο. Ο Κουγιουμτζής είναι ο Μουτάφης. Είναι ο Γενιτσαρίδης αυτός που πήρε το πρώτο σούτ και πέτυχε και το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Ηρακλείου. 2-0. Και ο Ζερβός με τον Αδαμόπουλο και τον Κουστένη τώρα. Προσπάθησε να βρει το Βλάση. Στις 45 μοίρες δεν τα κατάφερε. Ο Κανατάκης είναι ο πέμπτος της παρέας που έχει στείλει στο γήπεδο ο Γιώργος Μακράκης. Κανατάκης, Γενιτσαρίδης, Σαραντουλάκης, Μουτάφης και Κουγιουμτζής, οι πέντε που ξεκινούν για το Ηράκλειο. Όπως είπαμε, Ζερβός, Κουστένης, Αδαμόπουλος, Αβδάλας και Βλάσης, οι πέντε του Παναθηναϊκού που παίρνει την μπάλα άκουπα. Με τον Δημήτρη Ζερβό που παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι, ωραία ξέφυγε, δεν τα κατάφερε όμως να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Σαραντουλάκης θα κάνει το σούτ από τη γωνία, ο Αδαμόπουλος πήρε το rebound και ο Ζερβός πάλι. Αβδάλας, θα δούμε πολύ αυτή την σκηνή, τον Αβδάλα να δημιουργεί από την κορυφή. Εδώ υπήρξε σούτ από τον Κουστένη. Γύρισε πολύ ωραία ο Κουγιουμτζής, δεν τα κατάφερε όμως να τελειώσει με γλυκό lay-up. Ήταν λίγο πιο σκληρό από όσο έπρεπε, μπαλά. Έφυγε από το καλάθι ο Ζερβός, Λάσης. Υπάρχει φάουλ που κέρδισε ο Κουστένης, η προσπάθειά του για drive από τον Σαραντουλάκη. Αρχίζει τις φωνές ο Γιώργος Μακράκης, φωνές βεβαίως συμβουλές, φωνές παύλα συμβουλές για τους παίκτες του, πατρικές φωνές. Ζερβός προσπαθεί, υπάρχει σφυρίγμα, βήματα, συγκρούστηκε και με το άλλο επτάρι τον Κουγιουμτζή. Και το Ηράκλειο είναι έτοιμο για μια ακόμα επίθεση. Συμπληρώνουμε σχεδόν 2 λεπτά. Με τους κριτικούς μπροστά. Με 2-0. Και τον Γενιτσαρίδη. Ωραία στον Κουγιουμτζή. Αυτός θα έλεγα ότι ζήγησε τον Αδαμόπουλο πριν σηκωθεί. Τελικά κέρδισε το φάουλ από τον αντίπαλό του και θα έχει 2 βολές ο Γιώργος Κουγιουμτζής. Και αν αναρωτιέστε για τα νούμερα που βλέπετε στις φανέλες των παικτών, ειδικά του Ηρακλείου, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει σε σχέση με το επίσημο ρόστερ που ανακοινώθηκε και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και πάνω σε αυτό πατήσαμε και εμείς για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό μας. Έχουν αρκετές διαφορές τα νούμερα. Θα τα διορθώσουμε όμως αύριο, εν ώψη των αγώνων της δεύτερης ημέρας. Εδώ έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Αδαμόπουλος.
οποίο θα του δώσει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές και να ανοίξει το σκορ, να ανοίξει λογαριασμό και για τον Παναθηναϊκό. Και πράγματι ένα 1-3. Και 2-3. Το Ηράκλειο με τον Κανατάκη και τον Γενιτσαρίδη τώρα. Και πάλι ο Κανατάκης. Πάλι στη γωνία, ο Κουγιουμτζής κοντά στο καλάθι. Δεν τα κατάφερε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Προσπάθησε ο Σαραντουλάκης. Εδώ. Υπάρχει. Όχι, ο Γενιτσαρίδης ήταν, αλλά στην προσπάθειά του να γίνει κάτοχος της μπάλας, πάτησε έξω. Έτσι λοιπόν. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό πάλι. Αδαμόπουλος με τον Ζερβό. Αβδάλας. Προσπάθησε να φύγει από τον Μουτάφη. Αδαμόπουλος μπάλα χτύπησε στο πόδι του και έφυγε. Κουγιουμτζής. Γρήγορα. Ανέβηκε και για το follow. Δεν τα κατάφερε. Κουστένης. Εντυπωσιακή φάση εκεί. Προσπάθησε να τον κόψει ο Μουτάφης, αλλά με φάουλ. Όπως λένε οι διαιτητές. Οι διαιτητές, ο κύριος Ξέρας και ο κύριος Αγραφιώτης. Είναι οι δύο ρέφεροι του αγώνα. Με την μόνιμη από εδώ μας, βέβαια, ότι δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε άλλη φορά στο μάτς. Δύο βολές για τον Ανδρέα Κουστένη. Ισοπαλία, 3-3. Ένα τρίλεπτο και κάτι να έχουν περάσει. Και 4-3. Όλοι οι πόντοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα με βολές. Γιαννιτσαρίδης με τον Αβδάλα αντίπαλο. Πάει να τον σπρώξει. Σαραντουλάκης και Γιαννιτσαρίδης. Γιουμτζής έδωσε το σκριν. Γιαννιτσαρίδης δεν τα κατάφερε με τη για τρεις. Και γρήγορα προσπάθεια από τον Βλάση. Αδαμόπουλος, Αβδάλας στην κορυφή, Βλάση, το δευτερόλεπτο ακόμα, Αδαμόπουλος, Αβδάλας για τρεις από την κορυφή, πρώτο τρίποντο στο μάτς από τα χέρια του Νεοκλή Αβδάλα, για τον οποίο έγινε πολύ στόρυβος όλο το χειμώνα. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο ένα παιδί γεννημένο το 2006 να παίζει στο αντρικό του Παναθηναϊκού, σε αυτό το επίπεδο. Μεγάλο ταλέντο φυσικά, το οποίο θέλει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι, θέλει δουλειά, θέλει τύχη. Για να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο project για το ελληνικό μπάσκετ και για τους πράσινους βεβαίως που τον έχουν τώρα στην διάθεσή τους. Στα 3 και το Ηράκλειο στην επίθεση με 14 νέα δευτερόλεπτα. Μουτάφης πήρε την μπάλα. Προσπαθήσει ο Κουγιουμτζής, τελικά το rebound από τον Αβδάλα και ο Κουστένης που είδε τις επιλογές του πριν αρχίσει να τριμπλάρει και τελικά αποφασίζει να πάει προς τα μέσα. Δέχεται το stop από τον Κουγιουμτζή και προσπάθησε ο Γιαννιτσαρίδης, πήρε το φάουλ από τον Αθανασόπουλο που πέρασε στο παιχνίδι για τους πράσινους με το νούμερο 20. Γιαννιτσαρίδης. Θα προσπαθήσει να βρει τον Ραντουλάκη, ο Αβδάλας, ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Μουτάφη, πάνω στην προσπάθειά του. Προσπάθεια να κλέψει ο Ζερβός.
Τα κατάφερε κατά το ημίσε, γιατί έκοψε την γρήγορη επίθεση του Ηρακλείου. Συμπληρώνονται σε λίγο 5 λεπτά. Αγώνα. Καμία από τις δύο ομάδες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρει ρυθμό. Τσαρίδης τώρα πάει προς τα μέσα με τον Ζερβό. Το σούτ από τον Κανατάκη για τρεις. Προσπαθούν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Μάχεται ο Γενιτσαρίδης, ο Σαραντουλάκης, η μπάλα να πηδά. Καταλήγει στον Αθανασόπουλο και από εκεί στον Αβδάλα. Θα πάει να περάσει ο Αβδάλας. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει ο Κανατάκης. 5 πόντι από τον Αβδάλα και 9-3. Σαρίδης, Κανατάκης. Στάθηκε στην κορυφή της ρακέτας, rebound από τον Αδαμόπουλο. Και ο Αθανασόπουλος Αβδάλας. Και πάλι η μπάλα στα χέρια του Νεοκλή Αβδάλα. Προσπαθούν να παίξουν όσο μπορούν από μπροστά οι παίκτες του Ηρακλείου, να μην φτάσει μπάλα στα χέρια του Αβδάλα, γιατί είναι κοντά στο καλάθι, είναι και ευέλικτος και ψηλό παιδί, έχει πλεονέκτημα εδώ. Υπάρχει time out, το οποίο νομίζω ότι πήρε ο κύριος Χιούτης, δεν είμαι και απολύτως σίγουρος, δεν έχει βέβαια και μεγάλη σημασία. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Είπαμε την ίδια ώρα από το ΔΑΚ της Καρδίτσας, ζωντανή μετάδοση επίσης από το κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Περιστέρι. Με αυτούς τους δύο αγώνες που διεξάγονται τώρα ολοκληρώνεται η πρώτη ημέρα του τουρνουά που φέτος επιστρέφει. Και αν πιστέψουμε τους προπονητές όλους με τους οποίους έχουμε μιλήσει, επιστρέφει για πολύ καλό σε ένα άλλο φορμάτ, 8 ομάδων χωρισμένων σε δύο ομίλους. Των τεσσάρων θα παίξουν όλοι με όλους σε κάθε όμιλο και μάλιστα σε διαφορετικά γήπεδα θα γίνουν οι αγώνες, ώστε να μην υπάρξει κάποια γκρίνια, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με βολές από τον Αβδάλα. Το Ηράκλειο έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο από τον Μουτάφη. Ο Αβδάλας μάνι-μάνι έχει από όλα ένα. Ένα τρίποντο, με ένα δίποντο και μία βολή τώρα. Και έχει 6 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού. Και μένει εκεί. 13. Για την ώρα βέβαια. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός και τα κατάφερε ο Αβδάλας να κλέψει την μπάλα. Όχι όμως να τη συγκρατήσει στο γήπεδο. Πάντως η οδηγία του κυρίου Σιώτη πέτυχε. Και γι' αυτό χειροκρότησε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Προσπάθεια, ωραία. Με πάσα πέρασε το κέντρο το Ηράκλειο και ο Γενιτσαρίδης τώρα. Κουγιουμτζής με τον Γενιτσαρίδη. Θα περάσει πολύ ωραία η πάσα και καλάθι και φάουλ από τον Κανατάκη. Καταπληκτική η πάσα από τον Θοδωρή Γενιτσαρίδη. Και δεύτερο καλάθι εντός παιδιάς για το Ηράκλειο που μειώνει σε 15. Έχει ο Γιάννης Κανατάκης και δικαιώμα για μία βολή ακόμα. Στην οποία θα είναι άστοχος. Ο Αβδάλας πήρε το rebound.
Σπάτια πάλι από τον Αβδάλα, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Αδαμόπουλο. Τα κατάφερε να ελιχθεί σωστά και πήγε στο σκορ στο 12-15. Πάλι η προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό να πίεσε την μπάλα. Πολύ ωραία ο Αθανασόπουλος. Αβδάλας πάει για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και πράγματι το καταφέρνει. Ξεσηκώνει τον πάγκο του Παναθηναϊκού και την εξέδρα εδώ. 14-5. Ήδη στους 10 ο Αβδάλας. Ο μικρός γιος του Δημήτρη Αβδάλα, υπάρχει ο Γιάννης, επίσης παίκτης του Παναθηναϊκού, στο επίπεδο των εφήβων βέβαια. Εδώ προσπάθεια από τον Γενιτσαρίδη, με κατέληξε στο καλάθι. Αλλαγή για τον κύριο Σιούτη, με τον Αδαμόπουλο να αφήνει τη θέση του στον Τάψη. Γεννημένος το 2007, ο Ντάψης. Πολύ ψηλό παιδί, όπως βλέπετε. Και ακόμα στην ανάπτυξη. Παιδιά 15 και 16 ετών, μην το ξεχνάτε. Μουτάφης. Δεν ξέρω τώρα αν τα βήματα προέρχονται επειδή είδε μπροστά του τον Αβδάλα και ήθελε να κάνει μεγάλο πρώτο βήμα. Ή αν ξεχάστηκε. Πάντως, το λάθος του χρεώνεται. 2 και 37. Ζερβός για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κουστένη. Ο Ντάψης τώρα. Και Ζερβός πάλι. Το σούτ είναι από τον Θανασόπουλο για 3. Προσπάθεια από τον Ντάψη. Από τα δικά του χέρια. Φεύγει η μπάλα και όχι από τον Κουγιουμτζή. Άλλη μια προσπάθεια, όπως είδαμε, για τον Παναθηναϊκό να πιέσει την μπάλα. Η φορά βγαίνει εύκολα από την παγίδα το Ηράκλειο. Κανατάκης. Προσπάθησε, έκανε το σούτ από τα 4 μέτρα, Κουγιουμτζής στο rebound. Το σούτ είναι για 3, δεν τα κατάφερε. Ο Τζόρτζης που πέρασε στο παιχνίδι. Ζερβός όχι μόνο δεν έχασε την μπάλα, αλλά τελικά την έστειλε και στο καλάθι με αυτόν τον τρόπο που είδατε. 16-5. Είναι Τσαρίδης με τον Μουτάφη. Τζόρτζης. Ανατάκης και Τζόρτζης πάλι. Πάσα στο Κουγιουμτζή που σπρώχνεται εκεί με τον Τάψη και κερδίζει το φάουλ, καθώς ο αντίπαλος του πήγε να παίξει με τα χέρια και όχι με τα πόδια άμυνα. Προφανώς δεν επιτρέπεται. 81 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Αβδάλας στον πάγκο. Ο Ρημαγμός πέρασε στη θέση του. Προσπάθεια από τον Τζόρτζη, έκλεψε ο Νασόπουλος και πάει μόνος του, coast to coast. Πολύ ωραία απόφαση που κατέληξε σε καλάθι και φάουλ για τον Δημήτρη Αθανασόπουλο που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα και το τουρνουά βέβαια. 18-5, το είναι το τρίτο φάουλ του Μουτάφη, ο οποίος αποσύρεται από τον κύριο Μακράκη και μπαίνει στη θέση του ο Αλέξανδρος Μακράκης. Και όχι, όπως καταλάβατε. Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος στην έξτρα βολή από το goal foul που κέρδισε, την εκμεταλλεύεται. 19-5. Και έχουμε τον Γενιτσαρίδη τώρα να προσπαθεί να πάρει το screen. Ωραία ο Χουγιουμτζής, ξέφυγε από τον Τάψη, δεν τα κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Γενιτσαρίδης βρέθηκε εκεί όμως για να πετύχει το καλάθι. 19-7.
Γυρνάει μπάλα στην περιφέρεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζερβός πάει προς τα μέσα. Ο Τάψης έγινε κάτοχος της μπάλας κοντά στο καλάθι και εκεί δύσκολα κόβεται. Πρώτα του καλάθι, 21-7 και 15 δευτερόλεπτα τώρα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Γενιτσαρίδης με τον Μακράκη και ο Γενιτσαρίδης πάλι. Θα πάει για τρεις και θα το βάλει. Είναι το πρώτο τρίποντο για το Ηράκλειο προς το τέλος του αγώνα. Σχεδόν buzzer beater θα το έλεγε κανείς. 7 πόντοι από τον Θοδωρή Γενιτσαρίδη, συνολικά 10 για το Ηράκλειο, 21 για τον Παναθηναϊκό που κλείνει την πρώτη περίοδο με διψήφια διαφορά. Βεβαίως είχε και μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου. Κλείνει όμως αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με 11 μπροστά. Θυμίζουμε εκτός από το live streaming της Ομοσπονδίας Μπάσκετ που μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε μέρα από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube όλους τους αγώνες, ό,τι γίνεται εδώ και τις τρεις μέρες τις πρώτες από τα δύο γήπεδα και μετά μόνο από εδώ, από το νέο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας. Όλα τα παιχνίδια θα μεταφερθούν εδώ στην δεύτερη φάση, αυτό είναι το knockout που είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Συνολικά στατιστικά, ο Παναθηναϊκός με 7 στα 12 εντός παιδιάς, 6 στα 10 δίποντα και 1 στα 2 τρίποντα και συνολικά 9 rebound. Δεν έχει επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός εδώ ακόμα. Βεβαίως αυτά τα διεκδικήσιμα rebound όλα και όλα είναι 6, 5 άστοχα σούτ δηλαδή και μια άστοχη βολή. Δεν θυμάμαι κιόλας αν ήταν πρώτη ή δεύτερη, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη το Ηράκλειο με 4 στα 19 εντός παιδιάς, 3 στα 15 δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα, αυτό το τρίποντο από τον Γενιτσαρίδη στο τέλος, και 11 rebound, πιο πολλά επιθετικά από αμυντικά, 6-5, κάποια ήταν και follow βέβαια, 11 συνολικά όμως rebound για το Ηράκλειο εναντί 9 του Παναθηναϊκού, ο οποίος όπως είπαμε δεν έχει επιθετικό ακόμα, και 2 assist για την ομάδα του Ηρακλείου σε σχέση με τις 6 του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι τα γενικά στατιστικά. Είπαμε από πλευράς πόντων 10 ο Αβδάλλας από τους 21 του Παναθηναϊκού, επιστρέφει και τώρα στην πεντάδα, και 7 ο Γενιτσαρίδης από τους 10 του Ηρακλείου. Ο Αβδάλλας που θα πάει και για την επαναφορά. Έχει πάρει πόντους από 6 διαφορετικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή την πρώτη περίοδο, παρότι ο Αβδάλλας έχει πετύχει σχεδόν τους μισούς, κάτι λιγότερο από τους μισούς. Από τον Αθανασόπουλο στον Ζερβό, δεν τα κατάφερε αυτός, ο Ντάψης, πάλι ο Ζερβός, πολύ ωραίο καλάθι, και σε ψηλότερους παίκτες του, αντιπάλους του μάλλον, ο Ζερβός τα κατάφερε όμως και πήρε το επιθετικό rebound και στόχισε. 23-10. Μακράκης με τον Ντάψη. Έδωσε στον Βασιλάκη. Υπάρχει σφύριγμα για out του Σαραντουλάκη. Όταν υποδέχτηκε την μπάλα ήταν έξω. Πατούσε έξω τουλάχιστον το πόδι του. Ανασόπουλος ηρεμεί κάπως το παιχνίδι και περιμένει τον Αβδάλλα να βγει στην κορυφή. Ο Ντάψης τώρα θα δει τις επιλογές του, ο Αθανασόπουλος θα δώσει το screen. Ο Ντάψης, ο Μαγμός, ωραία κίνηση και καλάθι. Έβδομος διαφορετικός παίκτης του Παναθηναϊκού που σκοράρει ήδη στα πρώτα 11 λεπτά. Μακράκης
Σουτ για τρεις από τον Βασιλάκη. Υπάρχει κλέψιμο για το Ηράκλειο από τον Σαραντουλάκη, αλλά δεν τα κατάφερε να συνεννοηθεί με τον Μακράκη. Ο Αβδάλλας πήγε σε ένα εύκολο lay-up. Ο Αβδάλλας που αντιλήφθηκε τι έγινε. 27-10. Α, 6-0 του Παναθηναϊκού στην δεύτερη περίοδο. Ήδη Βασιλάκης πήρε το rebound, το μακρινό από το σουτ Μακράκη. Γενιτσαρίδης τώρα. Θα προσπαθήσει και θα τα καταφέρει μια τρεις. Μπροστά στον Τάψη, μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Στους 10 έφτασε και ο Γενιτσαρίδης. Αυτό το δύσκολο τρίποντο που είδατε. Ανασόπουλος ανέβηκε. Γενιτσαρίδης πάλι. Είδε τον Αβδάλλα μπροστά του και πέταξε προς τα έξω. Δεν τα κατάφερε ο Βασιλάκης. Ζερβός πήρε το φάουλ από τον Σαραντουλάκη. Δεύτερο φάουλ για τον Σαραντουλάκη. Τρία, είπαμε, όπως από την πρώτη περίοδο έχει ο Μουτάφης, και δύο έχει ο Αδαμόπουλος για τον Παναθηναϊκό που έχει αποσυρθεί. Αβδάλλας τώρα. Γενιτσαρίδη που πάει να βάλει χέρι στην μπάλα. Αβδάλλας για τρεις. Σπάθησε και τα κατάφερε ο Κανατάκης. Γενιτσαρίδης θα πάει να ανέβει, όχι. Τελικά περιμένει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, την ταπεινή, πολύ καλά κάνει. Μακράκης. Γενιτσαρίδης θα πάει για τρεις τώρα. Rebound από τον Κουστένη. Κουστένης βρήκε τον Αβδάλλα. Αυτός θα πάει προς τα μέσα. Το σούτ είναι από το ρημαγμό και είναι εύστοχο. Τρίποντο και από τον Διονύση Ρημαγμό, το δεύτερο του Παναθηναϊκού. Και πετύχει και ένα ο Αβδάλλας στην πρώτη περίοδο. 29-13, παγίδα τώρα. Θα καταφέρνει ο Κανατάκης να ξεφύγει και στην εξέλιξη της φάσης τα δύο δεκάρια μονομάχησαν. Ο Γενιτσαρίδης πήρε το φάουλ από τον Κουστένη. Θανασόπουλος αφήνει θέση του. Μακράκης. Τον Γενιτσαρίδη. Το σουτ είναι από τον Τζόρτζη. Τα κατάφερε εκεί. Ένα θετικό rebound όμως πάλι από τον Γενιτσαρίδη που προσπαθεί. Πάλι ο Τζόρτζης πάλι για τρεις. Δεν τα καταφέρνει, πολύ δύσκολη και πολύ ωραία προσπάθεια όμως από τον Κουγιουμτζή που πήρε το επιθετικό rebound, πρόλαβε να εκτελέσει με γλυκό lay-up αυτή τη φορά και πήρε και το φάουλ, έφτασε τους τρεις πόντους, 29-15, και θα εκτελέσει την έξτρα βολή μετά το time-out που θα ζήτησε και πήρε ο κύριος Σιούτης. 5-35 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Δεύτερο φάουλο από τον Ντάψη είναι αυτό. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει περίπου 300-400 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο, νέο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας, παρακολουθούν τους αγώνες. Συνήθως όμως αυτές τις πρώτες ημέρες είναι περισσότερο φίλοι, γονείς, αθλητών ή κάποιοι εκδρομής όταν πρόκειται για ομάδες. Δεν είναι κοντά στην πόλη που διοργανώνει τους αγώνες.
Δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα, βέβαια, όπως υπήρχε με τους φίλους του Ηρακλή Κοζάνης στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά θα τα δούμε μάλλον πιο μετά στο τουρνουά. Σε αυτό το γήπεδο θα γίνουν όλοι οι αγώνες από την Παρασκευή και μετά, όπου θα ξεκαθαρίσει βεβαίως και η τελική κατάταξη. Ο Ιωσ Κουγιουμτζής έχει δικαίωμα για δύο βολές. Για μία βολή, συγγνώμη. Η έξτρα βολή που από το φάουλ που κέρδισε και την έχασε. Ο Αβδάλλας πήρε το rebound και ο Ζερβός Κουστένης πήρε το φάουλ από το Μουλιανιτάκη. Χαρακτηριστική εδώ η συμβουλή του Μακράκη στο παίκτη του, ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το φάουλ. Το πρώτο του βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Συμβουλή είναι συμβουλή. Αδαμόπουλος που πέρασε πάλι στο μάτς. Αβδάλλας από τα 5 μέτρα. Πολύ ωραίο το block out. Κατέληξε σε ένα εύκολο rebound από τον Μακράκη. Θα πάει μόνος του στην προσπάθεια από τα 6 μέτρα. Δεν τα κατάφερε. Και ο Ζερβός πάθιεσαι ο Κουστένης, βρήκε ισορροπία στον αέρα, δεν τα κατάφερε όμως να ευστοχίσει. Προσπάθησε να κλέψει όμως και τα καταφέρνει, δίνει στον Αδαμόπουλο που πάει προς τα μέσα. Υπάρχει rebound από τον Σαραντουλάκη και ο Μακράκης τώρα. Μακράκης άνοιξε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στον Κανατάκη. Δεν υπάρχει φάση. Δεν νομίζω ότι θα μετρούσε και αν μπαίνε. Ολοκληρώθηκε η επίθεση του Ηρακλείου χωρίς καλάθι αυτή τη φορά. Ο Τζόρτζης πέρασε και πάλι στο μάτς για το Ηράκλειο. Αβδάλλας, Αδαμόπουλος κάτω από το καλάθι. Πολύ ωραία η πάσα του Αδαμόπουλου στο Κουστένη. Εδώ είχαμε εναλλαγή ρόλων. Ο Ανδρέας Κουστένης πέτυχε το πρώτο του έντος παιδιάς καλάθι. 31-15. Μια προσπάθεια τον Σαραντουλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Τον Γενιτσαρίδη ήταν. Κουστένης με πλάτη προσπαθεί τώρα. Γυρνάει μπαλά στην περιφέρεια. Γερβός κλείνεται. Αδαμόπουλος για τρεις. Όχι. Προσπαθεί ο Κουστένης. Τα κατάφερε. Μπαλά στα χέρια του Αβδάλλα. Αυτός πατώντας την γραμμή. Αδαμόπουλος το rebound. Κέρδισε το φάουλ. Ο Βαγγέλης Αδαμόπουλος που είχε ευστοχίσει σε δύο βολές στην πρώτη περίοδο και έχει άλλες δύο τώρα από το δεύτερο φάουλ του Μουλιανιτάκη που θα αποσυρθεί στον πάγκο. Δεν τα κατάφερε εδώ στην πρώτη από το ζευγάρι. Τα κατάφερε στη δεύτερη όμως. Μουσική 32-15 και ο Ζερβός δέχεται τα χάδια από τους συμπαίκτες του για την προσπάθειά του που αποφέρει μια κατοχή ακόμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
από τον Κανατάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ζερβό. Ο Αδαμόπουλος δεν τα κατάφερε εκεί, ούτε με το τιπ. Αλλά κέρδισε ένα ακόμα φάουλ και θα πάει για δύο βολές ακόμα. Τρίτο φάουλ από τον Κανατάκη. Δεύτερος παίκτης του Ηρακλείου που χρεώνεται με τρίτο φάουλ. Ο Αδαμόπουλος εύστοχος τώρα. Όλοι του οι πόντοι και οι τέσσερις από την γραμμή της φιλανθρωπίας και οι πέντε τώρα. Αξιόπιστος αν μη τι άλλο στις βολές. Σημαντικό πράγμα για ψηλό. Προσπάθεια, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό που κατάφερε να κερδίσει άλλη μια κατοχή εδώ με τον Ζερβό. Να δυσκολεύει τόσο όσο τον Τσαβουλίδη που πέρασε στο παιχνίδι. Αυδαλάς. Τρία λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Άλλο ένα σλάλομ από τον Αβδάλα. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Τσαρίδης. 12 η πόντη του Θοδωρή Γενιτσαρίδη. 34-17 στο double score. Κουστένης. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ένα καλάθι ακόμα για τον Παναθηναϊκό. 6 πόντοι από τον Ανδρέα Κουστένη, το γιο του Τζίμι Κουστένη, γνωστού προπονητή βεβαίως. Άλλο ένα καλάθι από τον Γιάννη Τσαρίδη. 14 από τους 19 πόντους του Ηρακλείου έχει πετύχει. Αν μη τι άλλο, το έχει πάρει προσωπικά ο Θοδωρής Γιάννη Τσαρίδης. Ο Ζερβός άνοιξε στον Κουστένη, στον ρημαγμό, συγγνώμη, εδώ. Ο Ζερβός έκανε το σουτ, Γενιτσαρίδης παίρνει ένα rebound ακόμα και κέρδισε και το φάουλ από τον Αβδάλα που πήγε επιθετικά για να του κλέψει την μπάλα. Πρώτο φάουλ ήταν αυτό από τον Αβδάλα, είχε φυσικά να δώσει. Και το τρίτο για τον Παναθηναϊκό, ομαδικό. Άλλο ένα φάουλ να δώσουμε, φωνάζει ο Σιούτης. Με 1.45 ακόμα. Για να το έχω στο μυαλό, η παίκτος του. Προσπάθεια. Βασιλάκης. Και ο Σαβουλίδης στο 1 δευτερόλεπτο το σουτ, πολύ δύσκολο από τον Μακράκη. Δεν υπάρχει μάτς, μπάλα ήταν στον αέρα. Θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός μετά το time out. Τον Παναθηναϊκό να δείχνει τη διάθεσή του να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι και βεβαίως να στηρίζεται περισσότερο στην άμυνα. Είναι πιεστική η άμυνα που έχει εφαρμόσει ο κύριος Σιούτης και σε πολλές φάσεις βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πιέζουν ασφυκτικά την μπάλα μετά από καλάθι δικό τους. Πολλές φορές έχει πετύχει το σκοπό του αυτή η τακτική. Ο Παναθηναϊκός έχει 1-5 τρίποντα. Έχω την εντύπωση ότι είναι παραπάνω.
Όμως είναι ένα τρίποντο που έχει σημειωθεί. Γιατί το σουτ του ρημαγμού, το δεύτερο που είχαμε πει ότι ήταν τρίποντο, έχει χρεωθεί δίποντο. Και γι' αυτό το σκορ είναι 36-19 και οφείλουμε να διορθώσουμε το λάθος. Ένα στα 5 τρίποντα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, με συνολικά 13 στα 30 εντός παιδιάς και 20 rebound, 15-5. 22 rebound έχει το Ηράκλειο. Έχει περισσότερα πια αμυντικά από επιθετικά, 12-10 και 2 στα 10 τρίποντα. 1 στις 4 βολές μόνο, ενώ ο Παναθηναϊκός 9 στις 11. Και βεβαίως με 8 στα 32 εντός παιδιάς σουτ, 25% γενική ευστοχία για την ομάδα της Κρήτης. Δείχνει αυτό το ποσοστό πόσο δυσκολεύεται. Σουτ έστοχο για 3 αυτή τη φορά. Νομίζω ότι είναι τρίποντο από τον Αθανασόπουλο και πράγματι πήγε στους 39. Ο Παναθηναϊκός 39-19, διαφορά στους 20 πόντους. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Γενιτσαρίδης προσπάθησε και του έκλεψε την μπάλα ο Αθανασόπουλος, αλλά με τη σειρά του έχασε την μπάλα για λίγο όμως από τον Σαραντουλάκη, από τον Γενιτσαρίδη. Συγγνώμη. Ο Ζερβός πετάει την μπάλα μπροστά. Με αντιπάλους 2 και 3 παίκτες του Ηρακλείου. Έχει την ψυχραιμία να βρει τον ελεύθερο. Κουστένης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερο σουτ στη γωνία από τον Ζερβό. Προσπάθησε ο Αβδέλλας εντυπωσιακά. Όμως ο Γεντσαρίδης ακόμα πιο εντυπωσιακά. Προσπάθησε να κάνει κάτι εντυπωσιακό εκεί. Τρίτο εντυπωσιακό στην ίδια φάση ο Αθανασόπουλος για να κόψει τον Γενιτσαρίδη. Το έκανε φάουλ όμως. Μένουν 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Δεύτερο φάουλ για τον Αθανασόπουλο. Γενιτσαρίδης συνεχίζει το κρεσέντο του, 15 στους 20 πόντους του Ηρακλείου. Μένει εδώ όμως. Για να δούμε την τελευταία επίθεση. Αβδάλλας κάτι μου λέει ότι αυτός θα πάρει την επίθεση. Πράγματι χάνει το σουτ. Πρόλαβε, αλλά δεν το έβαλε ο Αθανασόπουλος. Τελικό σκόρ ημιχρόνου 39-20. Το ημίχρονο με διαφορά περίπου double score, 19 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Ο Αβδάλλας έχει 12 πόντους, ο Κουστένης 6 και ο Αδαμόπουλος 5. Για το Ηράκλειο 15 στους 20 πόντους ο Γενιτσαρίδης. Θα κάνουμε εμείς μια μικρή διακοπή τώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Πάλι μαζί σας λοιπόν από το νέο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας. Θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο της δεύτερης αναμέτρησης για την πρώτη μέρα του 49ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Παναθηναϊκός εναντίον Ηρακλείου. Από 20 αγωνιστικά λεπτά. Το σκορ είναι 39-20 υπέρ των Πρασίνων, που έχουν αποφασίσει να πατήσουν το γκάζι και έχουν καταφέρει με σχεδόν παρόμοιο σκορ και στις δύο περιόδους, 21-10 την πρώτη και 18-10 την δεύτερη, να εξασφαλίσουν αυτή τη διαφορά των 19 πόντων. Με καλή αμυντική προσπάθεια στα περισσότερα παιχνίδια πλέησους μέχρι τώρα. Για το Ηράκλειο, κυρίαρχη φιγούρα. Ο Θοδωρής Γενιτσαρίδης, ο οποίος έχει πετύχει τους 15 από τους 20 πόντους της ομάδας της Κρήτης. Το Ηράκλειο θα είναι στην επαναφορά με τον Μουτάφη, ο οποίος είναι χρεωμένος με 3 φάουλ και δεν έπαιξε πολύ. Μουτάφης στην προσπάθειά του πάτησε την γραμμή. Έτσι λοιπόν, μπάλα είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κουστένης με τον Βλάση. Πάλι ο Κουστένης. Μπάλα κάτω από το καλάθι για τον Ζερβό, ο οποίος βρήκε τον τρόπο, με εντυπωσιακό τρόπο μάλιστα, να σκοράρει. Φτάσει τους 6 πόντους και πήρε και το πρώτο φάουλ του Γενιτσαρίδη. Θα έχει μία επιπλέον βολή. Φτάσει. 42-20 με 7 από τον Δημήτρη Ζερβού. Πήγαμε στο 42-22 με αυτό το καλάθι που είδατε και έχουμε κλέψιμο από τον Μουτάφη, ο οποίος τελειώνει και τη φάση μόνος του. Πολύ ωραία το καλάθι από τον Μουτάφη. Ο Αδαμόπουλος με τον Κουστένη. Προσπάθεια από τον Γενιτσαρίδη που έκλεψε και πολύ ωραία. Ένα εντυπωσιακό κόψιμο από τον Αβδάλα πάνω στον Μουτάφη. Καλάθι και φάουλ στο άλλο καλάθι από τον Αβδάλα. Προσφέρει δύο φάσεις back to back, θα έλεγε κανείς. Πολύ εντυπωσιακές ο Νεοκλής Αβδάλας, ειδικά η πρώτη. Το κόψιμο πάνω στον Μουτάφη. Φτάσει τους 14 πόντους. Και έχει και την έξτρα βολή τώρα, την οποία εκμεταλλεύεται. Και πάει το σκορ στο 45-24. Ο Γιουμτζής με τον Μουτάφη.
Ψαρίδης. Παντουλάκης και Κανατάκης. Ωραίο καλάθι από τον Κανατάκη που την έχει αυτή την κίνηση. Από τον Ζερβό, μπάλα στον Βλάση, στην γωνία. Αυτός δυσκολεύτηκε, πολύ ωραία η πάσα και υπάρχει μια ωραία πάσα από τον Κανατάκη, την οποία όμως ο Μουτάφης δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Χαρώθηκε με βήματα και σωστά. Ο Αυδάλλας τώρα. Τον Βλάση. Ο Ζερβός. Χάσε την μπάλα. Γρήγορα ο Γενιτσαρίδης. Τον Αυδάλλα μπροστά του. Δίνει στον Μουτάφη. Αυτός έχει τον Αδαμόπουλο και προσπαθεί να τον χορέψει. Αλλά έδωσε την μπάλα στον Αυδάλλα. Πολύ ωραία η πάσα από τον Αυδάλλα και ο Κουστένης την εκμεταλλεύεται. Ο Ζερβός, συγγνώμη. 9 από τον Ζερβό. 47-26. Και πάλι μια αποτυχημένη προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ του Κανατάκη και του Κουγιουμτζή. Κανατάκης και ο Σαραντουλάκης θα καθίσουν στον πάγκο. Ο Μακράκης πήρε τη θέση του. Και ο Τζόρτζης και τον Ασόπουλο τώρα. Γάλλας για τρεις. Όχι. Τζόρτζης με τον Μουτάφη και πάλι ο Τζόρτζης. Αλλάξαν την μπάλα οι δυο τους. Για άλλη μια φορά. Νησαρίδης. Πήγε με τον Αυδάλλα. Πάει να απειλήσει με ανάποδο lay-up και κέρδισε το φάουλ τον αντίπαλό του που θα του δώσει το δικαίωμα για δύο βολές. Σαράντα 27-27. Μια βολή από τον Γενιτσαρίδη. Προσπάθεια να πιέσει την μπάλα και το Ηράκλειο εδώ. Ο Παναθηναϊκός θα κατάφερε να βγει όμως από την παγίδα. Ο Ανασόπουλος ζώνει τώρα. Ερβός στα 3 δευτερόλεπτα. Θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα τα καταφέρει. Με τον Κουγιουμτζή και τον Γενιτσαρίδη. Το Ηράκλειο. Κουγιουμτζής πολύ ωραία ξέφυγε από τον Αδαμόπουλο. Ωραίο πρώτο βήμα. 7 πόντι από τον Γιώργο Κουγιουμτζή. 47-29. Ανασόπουλος. Λάσης. Προσπάθεια από τον Αδαμόπουλο κάτω από το καλάθι. Τελείωσε τη φάση. Ωραία η πάσα από τον Βλάση. Βρήκε τον Αδαμόπουλο σε πλεονεκτική θέση. Γενιτσαρίδης. Κουγιουμτζής μακριά από το χώρο ευθύνης του. 2 δευτερόλεπτα. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το τέλος της επίθεσης από τον Μουτάφη. Απλώς για να φύγει η μπάλα από τα χέρια του. Ο
Αδαμόπουλος αφήνει τη θέση του στον Τάψη. Υπάρχει κάποιες διαμαρτυρίες του κυρίου Μακράκη εδώ. Από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω τώρα, ζήτησε το λόγο για μια φάση στην οποία ένας παίκτης του έπεσε στο έδαφος προσπαθώντας να κάνει screen. Τώρα του είπαν ότι πιθανόν υπήρξε απόπειρα flopping από τον παίκτη του. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζονται τέτοιου είδους αναλύσεις, διαιτητικές ειδικά. Έχουμε time out, θα ολοκληρωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το σκόρερ του αγώνα είναι ο Γενιτσαρίδης, που έχει 16 πόντους, έναν περισσότερο από τον Αυδάλα, που βάλει πολύ νωρίς 10, και στη συνέχεια ηρέμησε, θα λέγει κανείς. Ο Παναθηναϊκός θα επαναφέρει την μπάλα με τον Αυδάλα. Και τον Ζερβό τώρα. Ο Θανασόπουλος, ο Αυδάλας βγήκε και θα πάρει το screen από τον Τάψη. Άλλαξαν εκεί. Ο Θανασόπουλος για τρεις. Γενιτσαρίδης πήρε το rebound. Ο Αυδάλας κλέβει και περιμένει τους συμπαίκτες του. Θανασόπουλος, Γερβός. Και πάλι ο Βλάσης, ωραία κίνηση. Ο Βασιλάκης πήρε την μπάλα και έχει και πάλι τώρα. Λαοκράτης Βασιλάκης, πολύ ωραίο μικρό όνομα. Κουγιουμτζής, το Βασιλάκη. Έκλεψε ο Ντάψης και μόνος το κατεβάζει. Προσπάθησε να βρει τον Ζερβό, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Βλάση στον Γενιτσαρίδη. Το παραδέχτηκε αμέσως ο Λασίς Βλάσης. Πρώτο φάουλ. Βασιλάκη στον πάγκο. Στο Μάτσο Τζόρτζης. Να τον τώρα που κατεβάζει την μπάλα με τον Μουτάφη. Τον Κουγιουμτζή. Γενιτσαρίδης. Κράκης. Γύρισε. Χρεώθηκε με βήματα όμως. Σωστό σφύριγμα. Και ο Ζερβός. Με τον Θανασόπουλο και τον Αυδάλα. Ωραία, πέρασε. Βρήκε την ισορροπία, δεν τα κατάφερε. Κάτι ζητάει κιόλας, αλλά δεν παίρνει κάτι από τους διαιτητές παρά τις διαμαρτυρίες του. Για μένα άστοχος των τριών πόντων. Και πολύ ωραία πάσα από τον Γενιτσαρίδη. Πάρα πολύ ωραία πάσα στο Κουγιουμτζή. Γενιτσαρίδης που δίνει εκτός από πόντους και ασίστ, όπως είδατε, 49-31.
Ντάψης. Αυδάλας. Θανασόπουλος. Πάλι στον Ντάψη και αυτός πήγε να ολοκληρώσει εκεί. Δεν τα κατάφερε. Στο έδαφος βρίσκεται ο Κουγιουμτζής. Πιάνει το πόδι του. Πάνε πάνω του. Όπως είχε γίνει προηγουμένως. Στο προηγούμενο παιχνίδι εννοώ. Και με τον Ελευθέρη Αποστόλου που από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί σοβαρό, βεβαίως θα δούμε, δεν είμαστε γιατροί και είναι νωρίς για εκτιμήσεις, θα τα μάθουμε. Ο Κουγιουμτζής παραμένει στο έδαφος και υπάρχει προσπάθεια των γιατρών να εξακριβώσουν τι γίνεται πριν τον σηκώσουν. Είναι σημαντικό ότι καταφέρνει και πατάει το πόδι του και μόνος του κατευθύνεται προς τον πάγκο. Δεν είναι τόσο σοβαρό λοιπόν το πράγμα όπως στο προηγούμενο παιχνίδι, τραυματισμός του Αποστόλου. Πάλι βέβαια, ο Κουγιουμτζής πάει πίσω από τον πάγκο και βλέπουμε τι ωραία σκηνή τώρα, τον κύριο Μακράκη να εγκαταλείπει το παιχνίδι, εγκαταλείπει τη θέση του στην άκρη του πάγκου και να πάει και να πηγαίνει να λέει κάποια λόγια ψυχωτικά στο παιδί του. Παιδιά του είναι όλοι, έτσι, όπως παιδιά είναι όλοι των προπονητών. Και επιστρέφει στο πόστο του και μάλιστα σχεδόν μπροστά από την γραμματεία πήγε ο Μακράκης. Πολύ αγαπητή σε εμάς φιγούρα. Βεβαίως φαντάζομαι όχι μόνο σε εμάς, είναι σε όλο το ελληνικό μπάσκετ αγαπητός ο coach του Ηρακλείου. Από τους λίγους coach που έχουν προπονήσει τα πάντα. Από παιδικό μέχρι μπάσκετ λίγκ. Και είναι τίτλος τιμής αυτό. Λοιπόν, Γενιτσαρίδης, 49-31, είμαστε, 1 και 20, με τα κατάφερε, Αδαμόπουλος, Μουστένης, θα προσπαθήσει να περάσει και θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλάκη. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Δεν έχει ρυθμό το μάτς στην τρίτη περίοδο ειδικά. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Ζερβό. Που γίνεται ο δεύτερος παίκτης μετά τον Αβδάλα. Ο οποίος ξεπερνάει τους 10 πόντους. Έχει 11 και τώρα 12 με την βολή που πέτυχε, την έξτρα βολή από το φάουλ που κέρδισε. 52-31. Γιαννιτσαρίδης. Βασιλάκης για 3. Όχι. Κατάφερε ο Σαραντουλάκης πάντως και πήρε το rebound. Χάθηκε η μπάλα όμως για το Ηράκλειο. Πλιανιτάκης και τα κατάφερε να τη συγκρατήσει και ο Παναθηναϊκός με τον Αθανασόπουλο. Ζερβός, ωραία, πέρασε και το φλότερ. Όχι. Τρέχει. Ήρεμα φωνάζει ο Μακράκης, όσο ο Γενιτσαρίδης δεν τον ακούει. Και δικαιώνεται βέβαια από την εξέλιξη της φάσης, όπου του αποφέρει και καλάθι και φάουλ.
Οπότε είναι κάτι τέτοιες στιγμές που το ένστικτο των παικτών υπερισχύει της εντολής του προπονητή. Τρίτο φάουλο από τον Αδαμόπουλο. Μένουν 9,7 δευτερόλεπτα. Άστοχη η βολή από τον Γενιτσαρίδη. Βος, 4 δευτερόλεπτα. Σούτ από τον Κουστένη. Airball. 7-10 μένουν. Βέβαια. Ένα σούτ. Μακρινό εδώ. Σούτ από τον Μουλιανιτάκη. Δεν φτάνει μπάλα. 52-33. Έχουμε μια ισοπαλία. 13-13. Επιμέρους βέβαια. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Διαφορά των 19 πόντων να συνεχίζει να υφίσταται, όπως και στο ημίχρονο. Ένα μάτς με πιο χαλαρό ρυθμό. Ακούγονται και φωνές από τον Γιάννη Σιούτη στον πάγκο. Όλοι οι προπονητές χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές. Εντός εισαγωγικών του μαστιγίου και του καρότου. Χρειάζονται και τα δύο, προφανώς. Και αυτό το λένε, δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα. 15 πόντοι από τον Αβδάλα και 12 από τον Ζερβό. Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν περάσει τους 10. Και το σκόρερ ο Αδαμόπουλος που έχει 7. Γενιτσαρίδης έχει 18 για το Ηράκλειο, 8 στους 33, ακόμα αυτοδύναμος που λέμε, περισσότερους από τους μισούς πόντους. Κάποια στιγμή είχε και 15 στους 20. Εδώ μπήκαν και άλλοι παίκτες στην εξίσωση. Δυστυχώς ένας από αυτούς, ο Κουγιουμτζής, που πέτυχε 6 πόντους την τρίτη περίοδο, αποσύρθηκε τραυματίας λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και συνεχίζει να δέχεται τις περιποιήσεις από τους ανθρώπους του Ηρακλείου. Το ευχάριστο είναι ότι μόνος του πάντως, παρότι δεν συμμετέχει στις εντολές του κύριου Μακράκη, δεν ακούει δηλαδή και κάθε στην άκρη του πάγκου, μόνος του κινείται. Είναι πολύ σημαντικό. Αρχή τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό, με τον Ζερβό και τον Αδαμόπουλο τώρα. Ρημαγμός. Περιμένει. Γεννεί ο Αθανασόπουλος. Γύρισε η μπάλα σε όλους. Προσπάθησε ο Αδαμόπουλος. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εκεί κατά τους διαιτητές. Ωραία η πάσα και πολύ ωραία. Ο Μουτάφης τελειώνει τη φάση. Πίεσε, πίεσε, φωνάζει ο Μακράκης. 52-35. Αδαμόπουλος με τον Ζερβό. Σούτ από τον Ζερβό. Μουτάφης πήγε να σταματήσει την τρίπλα, αλλά με την προτροπή του Μακράκη συνεχίζει. Άλλαξε με τον Βασιλάκη. Πάτησε για δεύτερη φορά ο Βασιλάκης. Τελικά ο Αδαμόπουλος πήρε την μπάλα. Ζερβός. Κουστένης. Μια πολύ ωραία φάση με τον Μουτάφη να δίνει ένα στόπ. Να επιχειρεί και πάλι με τον Ζερβό. Εδώ ο Σαραντουλάκης δίνει την μπάλα στον Κανατάκη και αυτός στον Μουτάφη. Βασιλάκης για τρεις. Αυτό είναι το πρώτο τρίποντο του πρώτου καλάθι γενικά του Λαοκράτη Βασιλάκη στο παιχνίδι.
και είναι και τρίποντο κιόλας, 52-38. Διαφορά μειώνεται στους 14, ο Κουστένης κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ από τον Σαραντουλάκη. Και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη ο Ανδρέας Κουστένης. Και τα καταφέρνει και στη δεύτερη. Τα 4-38 και ο Μουτάφης για το Ηράκλειο. Πήρε το σκρίν από τον Βασιλάκη, σταμάτησε την τρίπλα όμως. Κανατάκης. Αβδάλας ύπταται και παίρνει το rebound. Και ο Κουστένης. Και πάλι στον Αβδάλα. Είναι συμπάλα, ωραία. Τώρα ίσως λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε, αλλά τελικά δικαιώθηκαν τα παιδιά του Γιάννη Σιούτη, γιατί ο Αβδάλας βρήκε ανοιχτό το διάδρομο και τον εκμεταλλεύτηκε. 56-38, 7 λεπτά να απομένουν ακόμα στο χρονόμετρο. Κανατάκης για 3. Όχι. Παίρνει το rebound ο Βασιλάκης και με πολύ ωραία κίνηση, ωραία έβαλε το κορμί του για το σκορ στο 56-40. Το σούτ είναι για 3 από τον Κουστένη. Πρώτο του τρίποντο που τον βοηθάει να ανέβει και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων. Έφτασε τους 11 ο Ανδρέας Κουστένης και πήγε στο 59-40. Ένα δευτερόλεπτο μένει ακόμα και δεν τα κατάφερε ο Κανατάκης. Γενιτσαρίδης επανέρχεται στο μάτς. Μένουν 6 λεπτά ακόμα και βέβαια διαφορά στους 19. Προφανώς ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο αβαντάζ για να πάρει το πρώτο του ροζ φιλοαγώνα. Σπάθει από τον ρημαγμό. Δεν τα καταφέρει εκεί. Αλλά έχει εξαφανιστεί κάπου στο βάθος και την επανέφερε ο Γενιτσαρίδης, που την έχει τώρα εντός παιδιάς και κατεβάζει την μπάλα. Μακράκης πάρα πολύ ωραία προσπάθησε ο Γενιτσαρίδης, δεν τα κατάφερε όμως στο ανάποδε lay-up να δώσει την μπάλα την καμπύλη που έπρεπε για να πάει αυτή στο καλάθι. Δεν τα κατάφερε και ο Κουστένης στο άλλο καλάθι. Και πάλι ο Γενιτσαρίδης. 5 λεπτά. Μπει στον αγώνα και ο Τέιλορ με το νούμερο 13. Να, τώρα παίρνει το επιθετικό rebound. Μπάλα στα χέρια του Αλέξανδρου Μακράκη. Περάσει από τον Βλάση, μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι να πέσει μέσα στο καλάθι, ο Αβδάλας πήρε το rebound.
Θανασόπουλος κοιτάει τον Σιούτη και παίρνει τις οδηγίες του για το τι θα θέλει να γίνει. Πουστένης τώρα. Υπάρχει η ζώνη για το Ηράκλειο, γι' αυτό πιθανότατα. Ο Πουστένης πάντως πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Παρά το γεγονός ότι δεν ενδείκνεται το εναντίον ζώνης να κάνεις μπάσιμο, αλλά αυτά είναι όλα θεωρητικά. Η ενιτσάρη της αποσύρεται. Κουστένης αστοχή. Ευστοχή στη δεύτερη όμως. Κλέβει ο Αθανασόπουλος από τον Μακράκη και σηκώνεται και πετυχαίνει ένα καλάθι. Προσωπικό του καλάθι βεβαίως, απολύτως. Στους 8 πόντους ο Δημήτρης Αθανασόπουλος. Διαφορά πέρασε τους 20 πάλι. 62-40. Κανατάκης, ωραία, ξέφυγε. Από τον Κουστένη, δεν ευστόχησε όμως. Μπάλα έφτασε στον Τέιλορ. Μακράκης. Πάθησε ο Σπιθουράκης και τα κατάφερε. Εκτός από το καλάθι που πέτυχε, να κερδίσει και μια κατοχή για το Ηράκλειο. 62-42 από τον Τέιλορ. Ο Μουτάφης πήγε να δώσει μια πολύ ωραία πάσα. Δεν τα κατάφερε όμως, έκλεψε ο Κωνσταντινίδης. Πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, τα τελευταία λεπτά βεβαίως τα εκμεταλλεύονται οι προπονητές για να δίνουν συμμετοχή σε όλα τα παιδιά. Αυτό υποψιάζομαι ότι θα γίνει και τώρα. Τα παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί. Αυδάλλας. Ήταν στο μάτς και ο Ευαγγελίου, το νούμερο 9. Για το Παναθηναϊκό. Κωνσταντινίδης πήγε για 3. Τέιλορ είναι το rebound. Και ο Μακράκης για τον Μουτάφη. Τελευταίο τρίλεπτο. Με το μάθημα έχει κρυθεί βέβαια, αλλά να μένει το τελικό σκορ να το δούμε ποιο θα είναι. Βγαίνει και ο Αυδάλλας. Στη θέση του ο Θοδωρής Παναγιωτόπουλος Ανδριτσόπουλος. Ο Σαβουλίδης περνάει στο παιχνίδι για το Ηράκλειο, είχε περάσει βέβαια και προηγουμένως. Ο Τάφης για να περάσει, να δώσει τον Τέιλορ, έκλεψε ο Κωνσταντινίδης. Ωραία πάσα, δεν θα κατάφερε όμως να τελειώσει την φάση ο Ευαγγελίου. Κάτι εντυπωσιακό πήγαν να κάνουν τα παιδιά του Ηρακλείου, δεν τους βγήκε. Τελικά κρατάνε την μπάλα όμως, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που είδατε. Κανατάκης στον Μουτάφη. Βαγγελίου το rebound από το άστοχο σουτ του Σπινθουράκη. Τελευταίο δίλεπτο Ευαγγελίου και ο Ζερβός, ο Κουστένης για 3. Rebound από τον Τέιλορ και Μουτάφης. Του κλέβει την μπάλα ο Ζερβός και πάει για το lay-up. Αριστερό. 14 πόντι από τον Ζερβό που γίνεται το δεύτερο σκόρερ του Παναθηναϊκού μετά τον Αυδάλλα. Λίγο, λίγη σημασία έχουν αυτά.
101 δευτερόλεπτα. Για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Εδώ έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Σαρατουλάκης. Ο Μπίνης που πέρασε στο παιχνίδι πήρε και το rebound. Και ο Δερβός με το σπιθουράκι αντίπαλο. Μπίνης θα γυρίσει και θα το βάλει το καλάθι από την πάσα του Κωνσταντινίδη. Πρώτη δύο πόντι και για τον Ιάσονα Μπίνη. 66-42. Προσπάθεια για τα παιδιά του Ηρακλείου που κατέληξε η μπάλα στον Μπίνη. Από την λάθος πάσα του Σαβουλίδη, πήγε να σώσει ουσιαστικά την κατοχή. Αλλά καταλήγει στο καλάθι από την προσπάθεια του Παναγιωτόπουλου Ανδριτσόπουλου. Πρώτο του καλάθι. Συνολικά 9. Παιδιά από την ομάδα του Γιάννη Σιούτη κατάφεραν να σκοράρουν στο ένα πόντο. Τελευταία δευτερόλεπτα, δεν θα γίνει επίθεση. Το τελικό σκορ είναι 68-42 για τον Παναθηναϊκό που παίρνει μια άνετη νίκη στο παιχνίδι με το Ηράκλειο, με 10 πόντους παραπάνω από ό,τι στο προηγούμενο μάτς τα κατάφερε ο Προμηθέας του Ηράκλειου Κοζάνης. 58-42 στο πρώτο παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε 68-42 σε αυτό εδώ. Οι χαιρετισμοί των δύο ομάδων, χαρακτηριστικά εδώ. Να τα πούμε και εμείς λίγο γρήγορα τα αριθμητικά στοιχεία του παιχνιδιού. 21-10. Η πρώτη περίοδος, 39-20 το ημίχρονο, 52-33 στο 30 και 68-42 το τελικό σκορ της συνάντησης. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Κωνσταντινίδης είχε συμμετοχή, ο Ζερβός είχε 14 πόντους, ο Ευαγγελίου είχε συμμετοχή, ο Κουστένης είχε 12 με ένα τρίποντο, ο Αδαμόπουλος είχε 7, ο Αβδάλλας 17 με ένα εύστοχο τρίποντο. Ο Ρημαχμός είχε 4, ο Αθανασόπουλος 8 με ένα εύστοχο τρίποντο. Ο Βλάσης χωρίς πόντο, ο Παναγιωτόπουλος Ανδριτσόπουλος 2, ο Μπίνης 2 και ο Ντάψης επίσης 2. Για την ομάδα του Ηρακλείου, ο Μουλιανιτάκης είχε συμμετοχή, ο Σπινθουράκης είχε 2 πόντους, ο Τζόρτζης είχε συμμετοχή, ο Κανατάκης 4, ο Γενιτσαρίδης είχε 18 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα, ο Σαραντουλάκης συμμετοχή, ο Μουτάφης 4, ο Τέιλορ συμμετοχή, ο Μακράκης συμμετοχή, ο Σαβουλίδης συμμετοχή, ο Κουγιουμτζής 9 και ο Βασιλάκης 5 με 1 εύστοχο τρίποντο. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς. Στην τεχνική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής ήταν μαζί μας και μαζί σας ο Νίκος Φωτιάδης και στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Φυσικά το 49ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων συνεχίζεται και στα δύο γήπεδα της Καρδίτσας. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube και σας καλούμε να τους παρακολουθήσετε. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε το μεθαύριο του ελληνικού μπάσκετ. Σημειώνουμε ονόματα. Βλέπουμε
κορμιά, βλέπουμε διάφορα ζητήματα και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά λοιπόν και ραντεβού αύριο για τις μεταδόσεις της δεύτερης ημέρας του 49ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πέτων. Καλό σας βράδυ.